Θα μου επιτρέψετε πριν το κλείσιμο δύο κουβέντες θα πω, να διαβάσω ένα απόσπασμα την ανακοίνωση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. 75 χρόνια με τιμή και αξιοπρέπεια. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ιδρύθηκε στο Παρίσι στις 3 του Οκτώβρη του 1945 και 75 χρόνια αργότερα η ΨΟ συνεχίζει στον ίδιο ασυμβίβαστο δρόμο με ενότητα, ταξικό προσανατολισμό, με διεθνισμό. Η χρονιά που περνάμε, η 75η επέτειος της ΨΟ, έχει μείνει ήδη στην ιστορία την πλούσια δράση των μελών και εμφύλο της ΨΟ σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Συνεχίζουμε το έτος 2020 που είναι αφιερωμένο στην 75η επέτειο. Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο για 75 χρόνια αφιερώνουν αυτή την ημέρα για να τιμήσουν την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία σύμφωνα με τα αιτήματα και τα συνθήματά της. Όλες τις δραστηριότητες των εθνικών οργανώσεων της ΨΟ, όλη στη μάχη για τον εορτασμό της 75ης επετείου από την ίδρυση της ΨΟ, το κύριο σύνθημά μας, εργάτες και λαοί ενωμένοι για έναν κόσμο με κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στα μονοπόλια και τον υπεριαλισμό. Πριν κλείσουμε θέλουμε να πούμε, να εκφράσουμε και στο κλείσιμο της σημερινής δουλειάς και από αυτό το βήμα την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα της ΛΑΡΚΟ. Όπως είπε προηγούμενα και ο συνάδελφος ο Μπάτης, ανακοινώθηκαν κινητοποιήσεις ύστερα από το τελεσίγραφο του εκαθαριστή ότι κλείνει η επιχείρηση στις 31 του Δεκέμβρη. Θα είμαστε δίπλα τους, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, ο αγώνας τους είναι δίκαιος, ο αγώνας είναι για να ζήσουν τις φαμίλιες τους, για να ζήσουν, να μπορούσουν να ζήσουν οι ίδιοι με αξιοπρέπεια και θα είμαστε αύριο το πρωί στην κινητοποίησή τους και σε κάθε κινητοποίηση που θα αποφασίσουν τα συνδικάτα. Στη σημερινή συζήτηση ήρθε μια μεγάλη πείρα από αρκετούς χώρους δουλειάς και κλάδους και αποτυπώθηκε μια αντικειμενική όσο το δυνατόν πραγματικότητα σε σχέση με αυτά που βιώνουν οι εργαζόμενοι και η εργατική τάξη. Στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στο ΠΑΜΕ, συνάδελφοι, αναλογεί μια πρόκληση. Πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Δεν σηκώνουν πολλές κουβέντες ή να το πω καλύτερα, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στις κουβέντες. Απαιτείται δράση, πρωτοπόρα δράση, οργάνωση της πάλης. Και αυτό που είπαμε και συγητικά, πρέπει να σημάνει συναγερμός για να οργανωθεί η εργατική και λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στη νέα επίθεση της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας. Σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, δυναμώνοντας και παλεύοντας για ένα μαζικό πανεργατικό συλλαλητήριο και παλαϊκό στην Αθήνα στις 10 του Οκτώβρη και για την κλιμάκωση των αργώνων μας. Στην κυριολεξία πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ώρα που θα πάει χαμένη από τους συνδικαλιστές, από τους πρωτοπόρους εργάτες, από το ΠΑΜΕ, από τα συνδικάτα, έχοντας καθαρό στο μυαλό και έχοντας καθαρό στην καρδιά τη θέληση να συμπορευτούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους και με όσα περισσότερα συνδικάτα σε αυτό το δρόμο, για να υψώσουμε ένα τείχος αντεπίθεσης και αντίσταση στην κυρίαρχη πολιτική. Τίποτα δεν πρέπει να αφήσουμε στην τύχη του, συνάδελφοι. Απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο. Πρέπει να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια, πρέπει να συνεδριάσουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και να οργανωθούν οι μαζικές διαδικασίες για να πετύχουμε και τους σκοπούς της σημερινής μας σύσκεψης. Καλή δουλειά, καλή δύναμη, θα ξαναβρεθούμε στους δρόμους του αγώνα.